να φύγει το μυαλό μας από τη στεναχώρια, να φύγει από τα άγχη και να παίξουμε. Να κάνουμε χαβά, να κάνουμε τεχνίδι, να μοιράσουμε πλούσια δώρα. Σας λέω μόνο ότι αυτή την εβδομάδα τα 5 μεσημεριανά, δηλαδή οι 5 ώρες, τα 2-3, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μπαίνουν για ένα καταπληκτικό, για ένα μοναδικό δώρο. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Το δώρο το κληρώνει η ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Μαζί το πρωί, μαζί και το βράδυ. Μία βασίλισσα των σκουπών. Μία μίλε 240 ευρώ είναι η αξία της σκούπας. Δηλαδή, μπαίνοντας σε λίγο για να παίξουμε αντίστροφη μέτση, για να κάνουμε χαβά. Προφορικά, είτε μέσα από το μήνυμα, εσείς στο τέλος εβδομάδας, την Παρασκευή δηλαδή, στις 3 παρακάτω ψηλά, θα έχουμε την κλήρωση από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίρης Νικολαίδης και τη Μίλε. Να πω ότι ανακυκλώνοντας την παλιά σας σκούπα και κερδίζετε και έκπτωση έως 80 ευρώ και αγοράζοντας μια νέα σκούπα Μίλε με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ευχαριστούμε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίρης Νικολαίδης που είναι κοντά μας και στο μεσημεριανό για να κάνουμε μουχαμπέτι, για να κάνουμε χαβά. Σας λέω τι θα κάνουμε το μεσημέρι. Στο πρώτο μέρος. Και μετά θα σας πω τι θα έχουμε και στο δεύτερο. Σήμερα πιθανόν να προλάβουμε λίγα πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα βρούμε τα πατήματά μας, θα βρούμε το ρυθμό μας. Ένα, θα πέσουμε αντίστροφη μέτρηση. Με το τικ-τακ, τικ-τακ, θα σας δίνω ένα γράμμα και εσείς θα πρέπει να βρείτε Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό και τραγουδίστρια, τραγουδιστή ή ηθοποιό. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι όλοι κερδίζετε, δηλαδή δεν θα αποκλείσουμε κανέναν. Θέλω να πω ότι επιβραβεύεται το κουκουρούκου, έτσι. Αυτό δείχνει και το όνομα της εκπομπής, το ποιος αυτός ένα μηδέν. Προδίδει και αυτό ήθελα να διαλέξω αυτό το όνομα. Να προδίδει μία παιδικότητα, μία ανοησία, έναν εφηβισμό, έναν χαβαλέ, μία πλάκα που έχει μέσα το ποιος αυτός ένα μηδέν. Ένα παιχνίδι λοιπόν είναι η αντίστροφη μέτρηση. Παρεμφερές, σας δίνω ένα γράμμα και εσείς πρέπει να μου πείτε ας πούμε 4 παίκτες από αυτό το γράμμα. 4 ποδοσφαιριστές, 4 μπασκετμπολίστες. Άλλο, παίζουμε το παιχνίδι με τις 5 λέξεις. Με τις 5 λέξεις, φέρε γραμμές. Φέρε ήδη τις γραμμές, βεβαίως. 5 λέξεις, σας δίνω εγώ. 5 λέξεις άσχετες μεταξύ τους. Π.χ. γαλότσα, μελιτζάνα, ουάρντα, κουμπί, παντελόνι. Και εσείς πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία. Το ίδιο μου δίνετε και εσείς. 5 λέξεις με τις οποίες εγώ πρέπει να κάνω το σούξου μούξου. Έρχομαι τώρα στη γραμμή. Έρχομαι τώρα στη γραμμή να βγάλουμε τον πρώτο που ελπίζουμε να είναι και τυχερός και γουρλής. Επίσης, βρες ποιος μιλάει. Βάζω μία δήλωση από παίκτη, από παράγοντα, από ηθοποιό, από τραγουδιστή και εσείς βρίσκετε τη φωνή. Πέμπτο, συνέχισε το τραγούδι. Βάζω εγώ ένα κομμάτι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Χρακ, το κόβω. Εσύ πρέπει να βρεις τη συνέχεια και να την πεις κιόλας. Άλλο, κάνουμε έκπληξη, ακροατή, φάρσες, γενέθλια αυτά με τούρτες στον Ατάλο, με μουχαμπέτι. 8. Καθαρό quiz γνώσης. Ποιος έβαλε, ξέρω εγώ, την κεφαλιά ψαράκι το 85 στο ΆΚΑ στη νίκη τίτλου του ΠΑΟ. Και όχι μόνο, αν είστε και άλλη ομάδα, έχουμε περιθώριο και για αλλού. Έτσι, δεν σας αποκλείουμε. Στο 2-3 η αγκαλιά είναι ανοιχτή για όλους. Θα κάνουμε μιμήσεις, θα πούμε ανέκδοτα, θα φέρουμε live συγκροτήματα στον αέρα και πολλά άλλα και ενδιαφέροντα. Πριν πάω στις γραμμές, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την πιο έγκυρη και πιο έγκριτη άποψη στα θέματα ΠΑΟΚ, έναν άνθρωπο που είναι σε αυτό το είδος κορυφαίος, μιλάω για τον Κώστα Βασιλόπουλο, διότι καμία χαρά δεν είναι ίδια αν δεν μιλάμε και για τον ΠΑΟΚ. Άρα, στο πρώτο μέρος παίζουμε, κάνουμε χαβά, στο δεύτερο ενημερωνόμαστε από το διευθυντή της Φόρτσα που είναι καλύτερο στο είδο, της πήρα Αναστασία μου, της πήρα τις γραμμές, όλα μια χαρά, μη στεναχωριέσαι, όλα εντάξει. Και να πω ότι χορηγός της εκπομπής είναι το ψητοπολείο Αθηνά, πλατεία Τερψιθέας Αμπελοκήπων 10, νέος χώρος που ξεκινάει από αύριο, το ψητοπολείο Αθηνά, με κρέατα το κρεοπολείο Μιχάλης, εκλεκτά, πεντανόστιμα και με χώρο εστιατορίου, 2310-600-655, ψητοπολείο Αθηνά, θεϊκές γεύσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι και ποιος, ο πρώτος που κάνει σεφτέ, ναι... Έλα, καλησπέρα. Όχι ρε φίλε. Άμου σου λέμε. Αγόρι μου. Και πρώτη στην αρχή, σε σχέση στον αέρα λέμε. Αγοράκι μου.
Καλό στο παιδί! Καλό στο παιδί! Καλό στο παιδί! Ό,τι ξέρει να κάνει και κάτι παραπάνω. Αγόρι μου, αυτό θα κάνουμε. Το ότι θα δώσουμε την ψυχή μα και το μεσημέρι. Και το κορμί μα. Και το κορμί μα, φίλε, το αλαβάστρινο κορμί, το ποθητό κορμί. Που όλοι μα θέλουν μόνο για το κορμί μα. Κανένα δεν μα θέλει. Περισσεύει και για άλλου. Έχουμε πόλικο. Καλά, ρε φίλε, εννοείται κάβα και για άλλου. Απλά το παράπονο μου αυτό είναι όλε με θέλουν για το κορμί. Και καμία δεν θα με δέρει για το μυαλό μου. Κατάλαβε. Τι να, αυτό το πρόβλημα είχα πάντα. Είχα πάντα. Τι να, ένα σκεύο ειδονή, φίλε. Ένα σκεύο ειδονή. είσαι καλά, είσαι εντάξει. Όλα οκ. Καλά, με φλαράκι. Καλά, πολύ καλά. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Περιμένω να σε μιλήσω. Αδερφέ μου. Να σε δω, να δώσω τι ευχέ μου. Τι να πω, ό,τι καλύτερο ειλικρινά το έχουμε μέσα στην καρδιά μου, ρε φίλε, γιατί το αξίζει κιόλα. Α, σε καλά, αδερφέ. Θα βγουν να τα πούν και οι υπόλοιποι να πούμε. Θα έφαγα κουτάλε τη σκέλη μου. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Γένιο, ζουμπουσάκια, Γιώργο, τα ρίχνει. Αγόρι μου. Δεν μου λε προαδέρε, θα παίξει ή όχι, είσαι στη δουλειά. Έλα, μία στα γκρίζα. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, θέλω να μου πει. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή ή ηθοποιό από. Κάπα. Κούλα. Ναι. Καρέκα. Ναι. Καβάλα. Ναι. Νιουκάστελ, Τζάνι. Η καταπληκτική ομάδα στη Νιουκάστελ. Κόβεντρι. Κόβεντρι. Θέλουμε προπονητή, φαγητό, ναι. Αυτό που έπαιζε στο Καραγεωργίου, δεν έπαιζε και τον Μπάουκ. Καραγεωργίου, προπονητή, ναι. Κατσικάκι στο φούρνο με πατάτε και ρύζι. Πολύ κοίταξε, δεν θα στο θεωρούσα σωστό αν δεν έβαζε και τι πατάτε μέσα. Έτσι. Έτσι. Δεν θα τι γε. Ναι, προχώρα. Τραγουδιστή, ηθοποιό. Τραγουδιστή. Ναι, έλα, ρε, καρβέλας, μεγάλη προφή. Έχω μήνυμα στο κινητό μου από τον Βασίλη Καρά που αισθάνεται ιδιαίτερα προσδευλημένο. Μα σου πω κάτι, εμείς λέμε τα δύσκολα, ρε. Ρε, θα μπορούσε να το βάλεις στα φαγητά τον Καρβέλα. Στα φαγητά να βάλεις Καρβέλη. Δεν πειράζει. Και, άκου. Και γκόγκ σου έχω. Ωραίος, αγόρι μου. Τελείως. Αποθεώνεσαι, όπως ακούς, αποθεώνεσαι. Μπράβο. Κουστάκι μου, μπαίνεις στην κλήρωση, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 190. Να σου βάλω, να σου βάλω quiz για το τηλέφωνο σου, έτσι, φαντάζεσαι, για να στοχίσεις. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου. Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Χαίρετε, δηλαδή. Το καλημέρα μας έχει μείνει. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Δεν θέλει αυτός, πάμε στον επόμενο. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλό στο παιδί. Ωραία, θα λέμε και τέτοιες ώρες τώρα. Χαίρετε, καλησπέρα και τέτοια. Εννοείται. Για να καταλάβεις πόσο ταυτισμένοι είμαστε με τον Κωστή Ζατσαρό, αύριο δουλειά πρωί-πρωί στο ψητοπολείο Αθηνά. Όχι, ρε, έχεις εκεί τέτοιο. Δουλειά. Αύριο. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Αδερφέ μου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλα καλά, αδερφέ μου. Καλή αρχή, Κωστή μου, καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν είναι δυνατόν και μεγαλύτερη επιτυχία από την πρωινή εκπομπή. Αν και το βλέπω λίγο δύσκολο. Εντάξει, την αγαπάμε και αυτή, είναι και αυτή θα είναι και αυτή παιδάκι μας. Εννοείται. Άλλο το πρωτότοκο και αυτό το οποίο είναι, μας έκανε γνωστούς έτσι και όλους μας μεταξύ μας και εμένα και τα λοιπά, αλλά και το 2-3 θα το προσέξουμε όσο μπορούμε. Ναι, αλλά ο Πάνος είναι αυτός που σε τρέχει να πούμε και σου. θα τρέχεις για να τον βλέπεις σαν εξάρι να πούμε να παίζει αμυντικό χαφ. Φίλε, και να οργώνει τα γήπεδα. Πρέπει να δεις το απελπισμένο πρόσωπο της Ιντιαγωγού. Κύριε Τσατσαρέ, κύριε Τσατσαρέ, λέω ξέρω, σε συμπονώ, δεν σταματάει. 5 ώρες δεν βάζει κάτω τον ποπό του, τον κόλο του, πες το κοπέλα μου, δεν είπα, Στέλλα, τα κανονικά, πες το, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πήρα προκίνητος. Άμα είναι σίγουρα και τα δύο τα παιδιά δικά σου, αν είναι αδέρφια. Καμία σχέση, καμία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, γουστάρεις. Να παίξουμε. Έτσι, με αντίστροφη μέτρηση πάμε και σήμερα. Βάλε αυτές με τις 5 λέξεις, άμα θες. Α, με τις 5 λέξεις. Α, γουστάρω. Λοιπόν, σου δίνω 5 λέξεις. Πόσες. Κάλτσα. Γαλακτομπούρεχο. Ναι. Τρίμχολτ. Μάλιστα. Μετρό. Και Αυγιανάκης. Α, είναι πολύ εύκολες. Λοιπόν. Κάλτσα, γαλακτομπούρεχο, Τρίμχολτ, μετρό και Αυγιανάκης. Πάμε, όταν σε ακούω. Όταν θα έρθει ένας παίχτης σε επίπεδου Τρίμχολτ, ναι. Θα φτάσει το σκά στην κάλτσα, ναι. Και του Αυγιανάκη, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει σαν μετρό. Την τελευταία λέξη ποια ήταν?
και γαλακτοπούρεκο. Και θα τους κάνει όλους όταν θα τρώνε τα γκολ να είναι σαν γαλακτοπούρεκο. Αποθεώνεσαι. Πέταλο ολόκληρο, πέταλο. Κανονικά. Αγόρι μου. Τίποτα, Κωστή μου. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Να σε καλά, να σε καλά, Χριστάρα μου. Πόσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 6-7-9. 6-7-9. Έγινε. Είπαμε, παίζετε όλα τα μηνύματα. Θα δίνουμε και τραπέζια και για το Αθηνά. Θα δίνουμε και τραπέζια γενικότερα και δώρα πολλά και ηλεκτρικά και από την Climart που θα μπει. Έτσι. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή αρχή, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σου. Ρία. Ρία. Το Ρία ναι. Που μου βγαίνει. Από το Κυρία. Το Ελευθερία. Ελευθερία ή θάνατος. Στο εύκολο πράγμα θα βάλεις. Πώς θα παίξουμε. Πανεύκολο θα σου βάλω. Όταν λέμε πανεύκολο, πανεύκολο. Σου έχει πει κανένας που όταν σε φλέρταρε, ας πούμε, ότι ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή, ή εσένα ή στο θάνατο. Το έχει πει κανένας. Όχι. Όχι, Κακός. Πολύ κακός. Πολύ κακός. Πολύ κακός. Λοιπόν, έχω δωράκλα. Έχω 240 ευρώ σκούπα τη Βασίλισσα των Σκουπών Μίλε στην κλήρωση. Μήνυμα. Αυτό τώρα θα παίξουμε, θα κερδίσεις. Ωραία. Και θα έχουμε μετά το όνομά σου την Παρασκευή που θα κάνουμε την κλήρωση. Τέλεια. Όλα ωραία. Πάρα πολύ εύκολα. Θέλω λοιπόν να μου πεις τρεις. Σου βάζω εύκολο, έτσι. Τρεις ηθοποιούς ή τραγουδιστές που το όνομά τους αρχίζει από Α. Πανεύκολο. Από Α. Αντώνης Ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Εντάξει, θα το δεχτώ, ναι. Αντώνης Ρέμος, ναι. Άσου, γιατί κόλλησε τώρα. Σκέψου λίγο, ανυπέρβλητος Βασίλης Καράς. Από Α είπαμε. Ναι, όχι. Άγγελος Διονυσίου. Άγγελος Διονυσίου, καλά ξηγέσαι. Και, κι άλλο θέλω, κι άλλο. Ένα ακόμη. Από Α, για σκέψου λίγο. Ξένη. Ή πια έλεγε μωρό μου, νιγάτσα με τη γάτα. Να, να. Α, η Αρλέτα. Αρλέτα! Ωστί, είσαι φοβερός. Εσύ είσαι φοβερή που τα βρήκες, αποθεώνεσαι. Έβγε, σε χειροκροτώ. Καταπληκτική! Καταπληκτική! Μπράβο, δώσε μου ονοματεπώ, ονοματεπώνυμο. Για να στον αέρα. Στον αέρα, τι, ντρέπεσαι. Λίγο. Ωραία, δώσε μου το μικρό σου όνομα και τα τρία τελευταία ψηφία από το κινητό. Ωραία. Ρία, ελευθερία, όπως θέλεις. Ωραία. 3.95. Την Παρασκευή θα ακούς το μεσημέρι, διότι εμείς τώρα δεν μπορούμε να σε πάρουμε, δεν έχουμε το νούμερό σου. Άμα ακούσεις ότι κληρώθηκες, θα μας πάρεις εσύ, Ρία. Εντάξει, άμα ακούσει η Ρία που κέρδισε σε 3.95, θα μας πάρεις εσύ. Εντάξει. Υπέροχο, ναι. Πάει. Γεια σου, Ρία. Γεια. Έτσι και κυρίες θέλουμε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Δεν θέλει, τα είπαμε με το βλέμμα, πάμε στον άλλον. Ναι. Γεια σας. Παρακαλώ, πέσαμε. Και εδώ. Όχι, πάμε στον μέθεπο. Ναι. Γεια σας. Πέσαν όλοι μαζί. Αναστασία, ξαναδώσ' τους όλους. Πέσανε και οι τέσσερις μαζί. Ξαναδώσε τις γραμμές, Αναστασία. Ξαναδώστες. Έτσι λοιπόν θα το κάνουμε. Θα παίζουμε, θα ξεχνιόμαστε. Οτιδήποτε αφορά σε μπάλα, στον μπάο και όχι μόνο, στα στενάχωρα αυτά κτλ. Θα τα αφήσουμε να τα λέμε άλλη στιγμή. Έτσι. Και όπως είπα, μετά στο δεύτερο μέρος έχουμε την κορυφαία άποψη για πάω και όχι μόνο. Κώστας Βασιλόπουλος. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Νάντια. Κωστή μου, καλή. Γεια σου ρε Νάντια. Χάρηκα πάρα, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή την ώρα θα κάνουμε έτσι λίγο χουλιαμά. Λίγο... Αυτό τι ωραία λέξη ο χουλιαμάς, πώς θα τη μεταφράσω στο γερμανό υπήκο. Που θα με ρωτήσει. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτό. Και πραγματικά αυτή η ώρα θα είναι λουκουμάκι. Του καλαμπουριού, του γέλιου. Λουκουμάκι. Θα σας έρχομαι μεσημεριανός, φρεσκαδούρα. Έτσι, λουκουμάκι. Είτε είστε μέσα στα αυτοκίνητα τώρα, είτε ετοιμάζεστε για φαΐ. Σαν ορεκτικό θα μπαίνω εγώ. Σαν ορεκτικό. Βρε, είμαστε. Δεν μας σταματάει τίποτα. Σαν λοιπόν, ορεκτικό. Εγώ θέλω διαγωνιστώ σε τραγούδι. Σε τραγούδι θέλεις. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, ακούς. Ακούω. Περίμενε. Εδώ είμαι τώρα, περίμενε, θα σε φτιάξω, εδώ. σου κοτραγουδάκι, περίμενε. Εδώ, ακούς? Ακούω. Ε,
ακούς? Ακούω. Ο καλλιτέχνης είναι ο Αντύπας. Και θέλω να μου πεις, να συνεχίσεις εσύ. Απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται? Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς. Μπήκε στην κλήρωση και σούπα γούπα. Μπήκε στην κλήρωση και για τη σκούπα. Τέλεια, Νάντια, μπράβο, μπράβο σου. Έβγε, έβγε, έβγε. Το είπες και ωραία, είσαι και καλήφωνη. Είσαι και καλήφωνη, καταπληκτική. Θα σε φωνάξουμε να μας κάνεις σεκόντα δεύτερες. Θα σε βγάλουμε και στο οπωσδήποτε, οπωσδήποτε στον αέρα να τραγουδήσεις και άλλη φορά. Να ξέρεις. Ένα ντουετάκι μαζί σου. Ό,τι θέλεις. Θα το κάνουμε, Κωστή, θα το κάνουμε. Ό,τι θέλεις. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 5-18. 5-18. Γεια σου, Νάντια! Γεια σου, Νάντια! Bye, bye, bye. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Έλα. Αυτό το καλημέρα, πώς θα το κόψουμε τώρα. Χαίρετε! Έλα. Ναι! Ναι! Γεια σου! Γεια σου! Σιδεροκέφαλος, καλωρίζικος. Όχι, ρε φίλε, Iron Man! Να σε καλά, να σε καλά. Συνεχίσει και σε αυτή την εκπομπή να χαρίζει τη χαρά, το κέφι, τον πρίο, τη διασκέδαση. Ευχαριστώ. Το όνομά σου, το όνομά σου. Άστο. Τι άστο. Λοιπόν, ένας παλέμαχος φίλος που δεν αφήνει ούτε καμία κομπή να περνάει έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πες μου. Θα αρχίσω να τραγουδάω να τελειώσει εσύ. Έλα, πάμε, ξεκίνα το. Τώρα που σε γνώρισα, όλα είναι για μένα. Συνέχισε ρε Κωστή. Τώρα που σε γνώρισα, όλα τα έχω γραμμένα. Γεια σου ρε Κωστή, να ζήσεις χίλια χρόνια. Να ζήσεις και να μας χαρίζει τη χαρά. Γεια σου άνθρωπέ μου, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Όνομα δεν θες να μπει σε κλήρωση, τίποτα. Έτσι πήρες. Δεν θέλω τίποτα, να σε ακούω μόνο θέλω. Να σε ακούω θέλω πολύ και με πιέρι. Καλέ μου άνθρωπε, καλέ μου άνθρωπε, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Τώρα που σε γνώρισα τα έχω όλα γραμμένα. Μου δίνετε κι εσείς πέντε λέξεις άμα θέλετε. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, εσείς και τα φιλιά σας, το Πειραιά σας. Χαιρετώ. Ναι, για πες. Λοιπόν, respect πρώτα-πρώτα για το σήμα το. Σε παρακαλώ πολύ, αυτό όφυλα. Ναι. Όφυλα, έτσι. Το σήμα είναι μία, είναι μία... ένα respect στο μεγάλο Θανάση Βέγκο. Έτσι, έτσι. Ναι. Παναγιώτη μου, καλώς το, χαιρετίζω το Λάκωμα. Κωστή μου, ό,τι επιθυμείς. Εμείς επιθυμούμε να σε ακούμε έτσι όπως είσαι. Αγόρι μου. Δεν θα πω τίποτα, δεν χρειάζεται βασικά να πω τίποτα. Απλό, ένα απλό πράγμα. Πού βρίσκεις αυτή την ενέργεια? Έχω κι άλλο να σας δώσω. Έτσι. Να ξέρετε, έχω απόθεμα. Είναι έχω απόθεμα. Όλοι κάποια στιγμή... Θέλω να βρω μια ήσυχη γωνιά να κοιτάξω από τα. Δεν υπάρχει. Αφή τις ήσυχες γωνιές, αφήστε τις για άλλες ώρες. Για νύχτα, αν θέλει τις ήσυχες γωνιές. Δεν έχει. Δεν έχει. Αγόρι μου, θα παίξουμε ή έτσι πήρες για ένα όχι, για. Έτσι πήρα για, να για το καλό. Για αγόρι το μου. Καλό πήρα. Σε φιλό και σε αγαπώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Και να δημιουργείς γύρω σου θετική άβρα όπως πάντα τη κάνεις. Να είσαι καλά, θετική άβρα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Για οτιδήποτε καλό μπορούμε να κάνουμε. Να είσαι καλά. Μένει συντονισμένο για μετά βγάζω κορυφαίο Κώστα Βασιλόπουλο, έτσι. Με πολλές ειδήσεις. Αυτό είναι το κερασάκι, φίλε. Το περιμένουμε όλοι. Πώς και πώς. Επιστρέφει. Φιλιά πολλά, Παναγιώτη μου, σ' αγαπώ. Να είσαι καλά. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Ωχ, καλό στο παιδί, ρε. Τι γίνεται, Κωστή. Έλα. Έχω τρελαθεί εδώ και δύο εβδομάδες, όλο να πέφτω. Να πέφτεις! Εμάς όμως δεν μας πέφτει με τίποτα, φίλε! Εγώ πέφτω, φίλε, με σηκωμένο! Γιατί ρε λατομείο, σε έριξε κανένας! Γιατί αγοράκι συνέχεια, μου! Συνέχεια! Όχι, 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 δεν πρέπει, από δεν πρέπει! Από την προηγούμενη εβδομάδα! Δεν πρέπει, αδερφέ μου, δεν πρέπει! Δεν θέλω να κάνω παράπονα, σε γουστάρω μόνο που σ' ακούω! Αγόρι μου, γλυκό, αγόρι μου! Όλα καλά, θα παίξουμε! Όλα καλά, αδερφέ, θα προσπαθήσω να παίξω! Μπράβο, θέλω να μου πεις τέσσερις ποδοσφαιριστές μαλλιάδες! Είσαι έτοιμος! Πάμε! Με μαλλιά! Μαλλιάδες! Πάμε! Πρίγιο! Πρίγιο! Ωραίος! Ένας, ναι! Βουάρντα! Βουάρντα! Ωραίος! Δύο! Πάμε! Κι άλλους! Και ξένους! Και ξένους! Έλα! Φράκαρα, αλλά θα ξεκολλήσω! Με μαλλιά! Στον Ηρακλή έπεσε!
Ο Ηρακλής είπε. Μπράβο, κι άλλο στον Ηρακλή υπήρχε με μαλλιά. Κο, ο Κοφ. Ο Κοφί. Κοφίδης. Φίλε, μπράβο, φίλε. Σε αποθεώνω. Πού στο σκέφτηκε, πού στο σκέφτηκες, ρε φίλε. Φίλε, τον είχα εδώ πέρα κάτω από τη γλώσσα. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. 766. Αγόρι μου, 766. Έλα. Θέλω να σου ευχηθώ το καλύτερο. Το καλύτερο για μας είναι να σας ακούμε. Αγόρι μου, αυτό θα κάνουμε. Την ψυχή μας όλοι, να ξέρετε. Θα σας κάνω άνω κάτω τα μεσημέρια. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Θα το πω σου, γιατί παίζει και το δούμε σου. Αυτό παντού, φίλε. Παντού. Φιλιά, παντού. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε στην εκπομπή. Ποιος αυτός 1-0 ή ποιος αυτός ο Τσατσαρός. Γυρίζουμε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι. Μένετε συντονισμένοι, μένετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε επικοινωνία και με το διευθυντή της Φόρτσα, Κώστα Βασιλόπουλο, που έχει να πει πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ερχόμαστε, ερχόμαστε, δεν φεύγει κανένας, δεν φεύγει κανένας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο, ναι. Καλημέρα. Ναι. Σάνο, πού είσαι αγόρι μου? Γεια σου βουλάκι μου. Αγόρι μου γλυκό. Αγόρι μου. Γεια σου Θανούλη μου, γεια σου πουλάκι μου, γεια σου, γεια. Φιλάκια, 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 φιλάκια. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχής που από σήμερα θα έχω τη δυνατότητα να μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι κορυφαίος στο είδος του, πολύ μπαρουτοκαπνισμένος, νούμερο ένα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έχοντας γράψει ατελείωτα χιλιόμετρα στα θέματα του ΠΑΟΚ, και είναι ο Κώστας Βασιλόπουλος, και εδώ θα μου επιτραπεί και το προσωπικό σχόλιο στο ξεκίνημά μου πριν από 20 χρόνια, ένας άνθρωπος στον οποίο οφείλω πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πριν πούμε το οτιδήποτε, να ακούσουμε το χορηγό που είναι το Regency Casino Θεσσαλονίκης και επιστρέφουμε αμέσως για να ακούσουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται. Καλό χειμώνα θα έλεγα, αλλά... Τι καλό χειμώνα. Καλό ξαναπούμε. Χαίρομαι τόσο πολύ που ανταμώνουμε. Το ξέρεις, τα έχω πει και κατηδίαν. Μας δένουν πολλά πράγματα από το παρελθόν και είμαι πολύ ευτυχής που θα τα λέμε κάθε μεσημέρι, Κώστα. Στο λέω ειλικρινά. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Οι ζωές χωρίζουν και ξανανταμώνουν. Οπότε είναι, έτσι, έτσι. Είναι λογικό. Και εγώ χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρέα κάθε μεσημέρι ραδιοφωνικά στον Λίμπερο. Καλή αρχή στο πρόγραμμα που από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει και σε εσένα αυτή την ώρα. Να σε καλά. Σε όλους τους συναδέλφους για αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των ακροατών, των φιλάθλων και όχι μόνο την ενημέρωση και την ψυχολογία, γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα, δεν είναι μόνο ενημέρωση, το ραδιόφωνο είναι μια συνήθεια που θέλει κάποιος να το παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί, και την ένταση να πάρει και την ηρεμία να πάρει και το χαβαλέ να πάρει και τη χαλάρωση να πάρει και όλα όσα μπορεί να προσφέρει ένας ραδιοφωνικός σταθμός, και Λίμπερο νομίζω ότι καταφέρνει και τα συνδυάζει όλα αυτά με πολύ μεγάλη επιτυχία επί σειρά ετών και ακόμα καλύτερα και φέτος και στο μέλλον. Έτσι. Άρα, ακριβώς. Καλή μας αρχή. Καλή μόνο δεν θα πω γιατί δεν. Όχι, όχι. Το ξανακατεβάσαμε. Γιατί το πράγμα πάει πολύ με. Φτάσαμε. Πόσο Αυγούστου είναι σήμερα. Έτσι. 72. Ωπαρακά. 74 Αυγούστου είναι. 30 Αυγούστου. 31 Αυγούστου λέει τώρα το δερμόμετρο. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Παράδεισος, παράδεισος. Κώστα μου, πολλά πράγματα τρέχουν στην επικαιρότητα. Και πολλά πράγματα που αφορούν στον ΠΑΟ και όχι μόνο. Ήταν ένα τζούφιο βέβαια ποδοσφαιρικά Σαββατοκύριακο. Χωρίς ποδοσφαιρικό ΠΑΟ και είναι κάπως τα σουκού, ε. Κάπως... Χωρίς ποδοσφαιρικό γενικότερα. Ναι. Κάπως τώρα αυτό το θέμα με τις εθνικές ομάδες δεν ξέρω. Κάπου... Δεν ξέρω, κουράζει και φοβάμαι ότι στο τέλος, θα το πω έτσι λίγο μα, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, θα καταντήσουν οι συναντήσεις αυτές από το μπάσκετ που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή το μπάσκετ δεν είναι τόσο τυχαία. Η δημοτικότητα του, η θεαματικότητα των αγώνων οφείλεις, δεν πέφτει τυχαία, δεν έπεσε τυχαία, δεν είναι, το ενδιαφέρον μειώθηκε, δεν υπάρχει ένταση. Και βλέπω και στο ποδόσφαιρο, όχι το National League, όχι το όχι το άλλο, όχι... Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι στο βωμό της ίσπραξης
μεγαλύτερων εσόδων, περισσότερων εσόδων από τελειωτικά δικαιώματα, από χορηγούς κτλ. UEFA και FIFA το έχουν παρακάνει. Δηλαδή δεν βλέπω ενδιαφέρον. Είχε Σαββατοκύριακο πολλά παιχνίδια εθνικών ομάδων και αξιόλογα παιχνίδια με ωραία εξέλιξη, αλλά δεν το ενδιαφέρον των φιλάδρων έχει μειωθεί. Κορεσμός. Επικίνδυνα. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο να ρωτάει ο κόσμος αν παίζει εθνική. Για ποια διοργάνωση παίζει. Όταν ο φίλος ρωτάει για ποια διοργάνωση παίζει η εθνική ομάδα με την Ιταλία. Και δεν είναι ένας δύο, είναι μάλλον... Η πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία. Είναι καμπανάκι κινδύνου. Κίνδυνος για μείωση του ενδιαφέροντος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα θα πω ότι λίγο να το δουν διαφορετικά. Okay, πολλά παιχνίδια, okay, πολλές διοργανώσεις, okay, προβληματικά Euro, προβληματικά Mundial, προξαφνικά National League. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν μπορεί να πέσει 700 φορές. Δεν υπάρχει. Και όλο το φορτώσανε τόσο πολύ που πορέστηκε ο κόσμος και έχασε το ενδιαφέρον. Το έχεις δίκιο. Απόλυτο. Ναι, αυτή την εντύπωση έχω. Άρα το Σαββατοκύριακο ήταν τζούφιο 100% όπως το λες. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μας έλειψε το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι το βασικό μας αντικείμενο, μας έλειψαν και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή δεν είχε καμπιονάτο, δεν είχε. Τουλάχιστον υπάρχουν πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν μας αφήνουν ποτέ να ησυχάσουμε. Δεν πλήττουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κάτι Μαρινάκηδες, κάτι Αυγενάκηδες, κάτι Φόρτνετ, κάτι Νόβα, κάτι κουρέματα. Είναι ωραία λέξη αυτή το κούρεμα, ε! Δεν είναι ωραία λέξη, Κώστα. 80% κούρεμα. Ξεκινάμε σήμερα και θα πρέπει λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Αυτό που συμβαίνει με το deal της Φόρτνετ με τον Μαρινάκη είναι ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα της κρίσης. Στην χώρα που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες δύο φορές να αποδέχονται το κούρεμα δανείων σε ποσοστό 90%. Το άθροισμα των χρημάτων που χαρίζονται στο νέο ιδιοκτήτη της Fortinet, δηλαδή το Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι 300 εκατομμύρια. Oh. Δεν δανείστηκε ο Μαρινάκης 300 εκατομμύρια. Ο δανεισμός της Fortinet, την οποία αγοράζει ο Μαρινάκης, είναι 300 εκατομμύρια. Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στην κεφαλή, αφού και διαβάζω ότι χαρίζονται... Ναι, μισό το λίγο. Στη Fortinet χαρίζονται 300 εκατομμύρια. Αλλά ποιος ωφελείται? Ο Μαρινάκης ωφελείται, ο οποίος με 41 εκατομμύρια ευρώ αγοράζει κάτι το οποίο έχει δεκαπλάσια αξία. Κόψω χρονιά. Είναι ένα σκάνδαλο μεγατόνων, το οποίο δεν ξέρω πώς θα αποδεχτεί την κρίνη η Επιτροπή Αγωνισμού. Μία ανεξάρτητη, θεωρητικά και πρακτικά να πω, αρχή, η οποία θα είναι η αρχή που σε πολύ μεγάλο βαθμό λέει στον Έλληνα πολίτη μη φοβάσαι, αυτός είναι ο ρόλος της, είμαι εγώ εδώ για να ελέγξω ότι όλα γίνονται σωστά. Ότι δεν υπάρχουν μονοπωλιακού χαρακτήρα καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν εκμετάλλευση εταιριών. Ναι, έλα Κώστα. Έλα. Σε χάσαμε. Διαδικασία. Έλα τώρα Κώστα, έλα. Ναι. Θα αργήσει πολύ, λέω, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πιστεύω ότι θα πάμε Απρίλιο-Μάιο για να έχουμε την έγκριση της Επιτροπής για την μεταβίβαση, για την αποδοχή του deal και τη μεταβίβαση των μετοχών της Fortinet στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτή η καθυστέρηση έχει νόημα. Σύμφωνα με το παρασκήνιο, όσο απομακρυνόμαστε και σύμφωνα μας θα ξέρουμε, όσο απομακρυνόμαστε από το γεγονός, τόσο πιο εύκολο είναι να συμβεί κάτι, τόσο πιο πολύ ξεχνιέται κάτι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι να απομακρυνθεί η απόφαση της Επιτροπής από το γεγονός, δηλαδή από την εξαγορά και από το κούρεμα του 90% και των 300 εκατομμυρίων. Είναι Κώστα, το ένα σκέλος. Είναι το ένα σκέλος, είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος, γιατί υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Το δεύτερο θέμα που αφορά τον deal Μαρινάκη Νόβα, Fortinet, απλά έμεινε το Νόβα γιατί είναι το βασικό, η βασική δραστηριότητα της εταιρείας. Και είναι και το πρώτο, η πρώτη συλλαβή από το όνομα του Βαγγέλη, από εκεί μάλλον είναι το Νόβα. Οπότε μάλλον έτσι πάει. Λοιπόν, υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει μια ερώτηση που τίθεται στους οπαδούς του ΑΕΚ.
στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στις διοικήσεις της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Τις περήφανες διοικήσεις, ναι. Ναι, περήφανες, okay, ναι. Περήφανες. Τι περηφάνεια υπάρχει όταν θα είναι χορηγός τους ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Γιατί επί της ουσίας η μεταβίβαση της Fortnite στο Βαγγέλη Μαρινάκη δημιουργεί, καθιστά τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού χορηγό. Φυσικά. Καθιστά ναι. την ΑΕΚ χορηγούμενη. Mm-hmm. Καθιστά τον Παναθηναϊκό χορηγούμενο. Καθιστά τον Άρη αν θέλεις χορηγούμενο. Ομάδες οι οποίες η ανεξαρτησία τους παίχνει καθοριστικό ρόλο σε, μια, σε ένα ποδόσφαιρο που θέλουμε να λέμε ότι είναι καθαρό, ότι, είναι, ότι έχει εξυγιανθεί ή ότι θα εξυγιανθεί. Και ότι θα είναι αξιοκρατικό και αξιοκρατικό, αξιοκρατικό δήθεν. Και αξιοκρατικό. Ναι. Όταν πρώτο έσκασε το θέμα σαν είδηση, η ΑΕΚ έπρεπε διαρροή περί της δημιουργίας ΑΕΚ TV, διότι δεν θα ανεχόταν να είναι σε κανάλι ιδιοκτησίας Μαρινάκη. Πού είναι? Τις τελευταίες μέρες βλέπω κάτι μπλοκ παράξενα από ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ότι αν τα λεφτά είναι καλά, δηλαδή η περηφάνεια εξαγοράζεται με τα λεφτά. Τεχνικά δεν υπάρχει περηφάνεια, υπάρχει νούμερο. Αν δηλαδή το νούμερο είναι ικανοποιητικό, γιατί αυτό λένε μέσα πλήν σαφώς, τότε δεν υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Έχει την τιμή της. Δηλαδή η περηφάνεια εξαρτάται από το ποσό. Αν το ποσό είναι καλό, την αφήνουμε στην άκρη. Αν το ποσό δεν είναι καλό, τότε την επαναφέρουμε. Δεν είναι έτσι. Αλακάρτ. Περηφάνεια αλακάρτ. Ναι, ναι, περηφάνεια αλακάρτ. Καλά το λες. Ναι. Και διαπιστώνω ότι δημιουργείται ένα κλίμα για το οποίο δεν είναι αμέτωχη. Από το οποίο δεν είναι αμέτωχη η ΠΑΕΑΕΚ. Προκειμένου να πιστεί ο κόσμος της ότι αν μείνει τελικά στην Νόβα και η Νόβα στα χέρια του Μαρινάκη, δεν είναι και τόσο κακό αν τα πάρουμε. Α, δηλαδή εξασφαλίσουμε ένα καλό ποσό. Ναι. Αυτό σημαίνει, Κώστα μου, ότι οι εξαρτήσεις στο ποδόσφαιρο θα αυξηθούν, δεν θα μειωθούν. Δεν γίνεται εξυγίανση με αυτόν τον τρόπο. Με τον ιδιοκτήτη μιας ομάδας να ελέγχει το κανάλι που μεταδίδει τους περισσότερους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Άρης. Είναι και οι υπόλοιπες ομάδες που θα εξαρτώνται από το έσοδο της Νόβα. Τι σημαίνει θα εξαρτώνται από το έσοδο της Νόβα? Μία ομάδα συμφωνεί με την Νόβα να πάρει 3 εκατομμύρια. Σωστά? Ναι. Στο συμβόλαιο αναγράφονται η καταβολή των δόσεων. Ναι. Στις 30 Σεπτεμβρίου μία δόση, στις 30 Νοεμβρίου άλλη δόση, στις 30 Ιανουαρίου. Ναι. Αν ξαφνικά μία ομάδα βρεθεί σε οικονομικό πρόβλημα ή σε οικονομική δυσχέρεια, ταμιακά, λογιστικά κτλ., μπορεί να ζητήσει μια εξυπηρέτηση ως προς την γρηγορότερη πληρωμή της επόμενης δόσης. Αυτό ποιος λέει, ποιος διασφαλίζει ότι δεν αποτελεί ένα μοχλό πίεσης, ναι. Ναι, ναι, για ένα αποτέλεσμα, θεωρητικά μιλάμε πάντα, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι πράγματα που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί τον deal. Και φυσικά και άλλες επιτροπές, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μάλλον, για την δωρεά 300 εκατομμυρίων ευρώ στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί απευθείας είναι αυτή η δωρεά. Απευθείας. Το κούρεμα αυτό είναι σκάνδαλο. Φαντάσου να γινόταν για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαβίδη. Ένα σχετικό, το 1/10 μόνο. Πόλεμος. Μα θα είχαμε εμφύλιο πόλεμο. Τι λες τώρα. Μα θα είχαμε εμφύλιο πόλεμο σε περίπτωση. Εδώ υπήρξε μια ρύθμιση. Πρόσεξε, για ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Που είπε να τα πληρώσω εγώ. Από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ναι. Ο τύπος, όχι δεν είπε να τα πληρώσω, είπε δεν πληρώνω ο Ιβάν Ζαβίδης. Όχι, τα 11,5 τα πληρώνω, ναι, ναι, ναι. Για τη ΣΕΚΑΠ λέω. Για τη ΣΕΚΑΠ, για τη ΣΕΚΑΠ. Για τη ΣΕΚΑΠ λέω, άσε τον ΠΑΟΚ, ήταν τα χρέη του, φυσικά. Ναι, τα χρέη του ΠΑΟΚ θα τα πληρώνω. Ναι, για τη ΣΕΚΑΠ, για τα οποία έβγαλε γλώσσα η κυρία Αμερικάνου, ναι. Λοιπόν, όλη η κοινωνία έβγαλε γλώσσα. Πρωτοσέλιδο το είδαμε. Στα Νέα θες, στο Βήμα θες, παραπολιτικά θες, Real News θες, ό,τι ελέγχει ή του ανήκει, ήταν πρώτο θέμα. Πρόσεξε, για ένα θέμα το οποίο αποδεχόταν η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά, μέσα πριν σαφώς, ότι του απέκλειψαν ότι υπάρχει αυτό το χρέος από πρόστιμα και προσαρμογή. Προηγούμενης κατάστασης. Να την αγοράσει. Να αγοράσει σε κάπου. Την αγόρασε λοιπόν και τι ζήτησε? Μα αφού δεν υπήρχε αυτό το ποσό. Για 30 εκατομμύρια δημιούργησαν ολόκληρο θέμα. Τώρα για 300 εκατομμύρια δεν μιλάει κανείς. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο μπορεί οποιοςδήποτε που έχει δάνειο
είτε επαγγελματικό, επιχειρηματικό, είτε στεγαστικό. Δεν θα πάω στα καταναλωτικά. Μένω στο στα στεγαστικά και στα επιχειρηματικά. Να πει ότι παιδιά, εγώ τι σας χωστάω, π.χ. ένας επιχειρηματίας 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, οκ. Okay. Σας δίνω 200.000 ευρώ μετρητά και μου κουρεύετε το υπόλοιπο ποσό. Βεβαίως. Βεβαίως. Μια χαρά, αφού έγινε, γιατί να μην ξανάγινε. Δηλαδή, αφού οι τράπεζες έχουν τόσα χρήματα ώστε να χαρίζουν 300 εκατομμύρια, γιατί είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στη μέση, αφού έχουν τη δυνατότητα να χαρίσουν 300 εκατομμύρια στη Fortnet για λογαριασμό του Μαρινάκη, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να χαρίσουν και στον υπόλοιπο και στους υπόλοιπους επιχειρηματίες, να βγάλω και τα στεγαστικά έξω. Στους υπόλοιπους επιχειρηματίες δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός αυτό? Τι είναι για την Κοσμοτέ? Δηλαδή για την άλλη πλατφόρμα την ψηφιακή δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός να χαρίζονται στη Fortnet, στην Nova 300 εκατομμύρια δάνεια? Να πάρει και η Κοσμοτέ 300 εκατομμύρια δάνεια και να τις χαριστούμε μετά τα 200 εκατομμύρια, πλέον στα 30. Σκανδαλάρα. Μα είναι σκανδαλάρα από όπου και να το πιάσεις. Είναι σκάνδαλο, είναι μία βόμβα στα θεμέλια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δυστυχώς βλέπω ότι στηρίζουν αδιάφορα και δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουν. Αν φαντάζονται ότι θα περάσει ανέμακτα όλη αυτή η ιστορία, τότε κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος όποιοι την έχουν σχεδιάσει. Δεν θέλω να ονοματίσω στην παρούσα φάση, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα υπουργεία και υπουργοί οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του σκανδάλου. Και, γιατί είναι ένα σκάνδαλο άνευ προηγουμένου. Όχι η αγορά της Nova. Η αγορά της Nova από τον Μαρινάκη χωρίς το κούρεμα αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Αλλά με το κούρεμα αφορά και την κοινωνία. Την ελληνική κοινωνία, έτσι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κυβέρνηση, μάλλον τα αρμόδια υπουργεία. Τα υπουργεία που θα ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ξαναλέω, είναι ένα σκάνδαλο, είναι αθέμητος ανταγωνισμός, είναι εις βάρος των υπολείπων καναλιών, και όχι μόνο της Κοσμοτέ, είναι εις βάρος και του Αντένα, εις βάρος και του Όπεν, εις βάρος και του Σταρ, εις βάρος και του Σκάι, εις βάρος και του Αλφα, εις βάρος οποιοδήποτε καναλιού. Mm-hmm. Πώς χαρίζονται, γιατί χαρίζονται? Ποιος παίρνει μια απόφαση για τέτοιο κούρεμα? Ποιος βάζει την υπογραφή, την υπογραφή. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό, έχει τρεις παραμέτρους πάρα πολύ σοβαρές, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όχι μόνο εμείς, αλλά και όσοι θα ασχοληθούν με την υπόθεση αυτή, και θα ασχοληθεί πολλοί κόσμος. Αφορά πολύ κόσμο. Και το ποδόσφαιρο, και εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος, για τον οποίο θα έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά. Με την επιλεκτική ευαισθησία του. Βέβαια. Υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία, η οποία έχει ξεπεράσει τα όρια. Έχουν γίνει τα όργια. Όργια. Τα όργια. Το τζίλο ακόμα ψάχνουμε τους, το άσπρο πόλο. Ακόμα είναι ο τζίλος. Ας πούμε ότι η υπόθεση τζίλου, ως υπόθεση, και είναι γεγονός. Φυσικά, ναι. Ήταν ένα γεγονός επί άλλης κυβέρνησης. Όχι ότι αυτό αφρώνει τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά όφιλε ο Βασιλιάδης και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να λύσουν το θέμα τζίλου. Να εντοπίσουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους φυσικούς και ειδικούς αντρούγους. Δεν το έκαναν. Έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση και μας μιλάει ο κ. Αυγενάκης για βία. Ποια βία? Τη βία τη δημιούργησε ο κ. Μελισσανίδης που μπούκαρε στα αποδυτήρια με τους Ελβετούς μέσα. Για να διαμαρτυρηθεί κόσμια. Έκανε μία δήλωση. Πουθενά. Όχι, πουθενά. Ο κ. Θεοδωρίδης, ο Σάββας Θεοδωρίδης, χαρακτήρισε δημόσια στο πάντα πρόθυμο μικρόφωνο της Νόβα να τον φιλοξενήσει το χέρι. Είναι νεκροθάφτη τον Περέιρα. Ναι. Ο Περέιρα είναι ο αρχιδιαιτητής, διορισμένος από τη FIFA. Νεκροθάφτη τον είπε τον Περέιρα. Μάλιστα. Αλωνίζει. Αυτό δεν αλωνίζει. Αλωνίζει. Είναι οι ευαισθησίες του κυρίου Αυγενάκη είναι επιλεκτικές. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό του Ολυμπιακού είναι και του Μαρινάκη, του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι προκλητικότατες. Διάβασε και μία συνέντευξή του για την οποία ντράπηκα που τη διάβασα στα νέα, γιατί δήλωσε πριν από μία εβδομάδα: γελάω όταν μου προσάπτουν σχέσεις με ομάδες και με επιχειρηματίες. Γελάμε και εμείς. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί. Γελάμε και εμείς. Έρνεψε ο κύριος Αυγενάκης, διότι δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει και σε ποιο βαθμό έχει εκτεθεί μέχρι τώρα. Το τι θα κάνει δεν το ξέρω. Το αν θα καταφέρει να μας αποδείξει
ότι έχει κάνει, ότι κάνουμε λάθος που του προσάπτουμε όσο του προσάπτουμε, θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μας. Σε διαφορετική περίπτωση, δικαίως Κώστα, και θα το αναλύσω τις επόμενες ημέρες, θα σχολιάζεται από συναδέλφους του, του κόμματός του, της κυβέρνησής του συναδέλφους, για τον τρόπο που λειτουργεί προς την υπηρέτηση του Ολυμπιακού και του ιδιοκτήτου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μερινάκη. Από τους ίδιους τους δικούς του. Γιατί πλέον... Από υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και κυβέρνηση σήμερα, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κώστα, ο ΠΑΟΚ διάλεξε το δικό του δρόμο, τον περήφανο δρόμο, το δύσκολο, με το ΠΑΟΚ TV. Η Φόρτσα έχει μία είδηση για μία πολύ σημαντική συμφωνία με τον ΟΠΑΠ. Πες μας δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι σημαντική συμφωνία αυτό. Οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, αντί να πάνε κατά και να πάρουν με την εταιρεία που προσθέτει το ΠΑΟΚ TV, για να, να δείχνουν τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ζήτησαν από τον ΟΠΑΠ να κάνει μια κεντρική συμφωνία με την ΠΑΟΚ για να πάρει σε μια ειδική τιμή κεντρικά τη συνδρομή, την ετήσια, και να, στη συνέχεια να εγκατασταθεί η συνδρομή στα πρακτορία ΠΑΟΚ. Είναι ένα πολύ καλό deal που βρίσκει την ΠΑΟΚ σύμφωνη. Τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις ως προς το ύψος του ποσού που θα διαπραγματευτεί, γιατί είναι μια μαζική αγορά. Δηλαδή θα αγοράσει χιλιάδες συνδρομές τώρα. Νομίζω ότι 4.000 τα πρακτορία, σε πρώτη φάση θα πάρει 350 συνδρομές και θα συνεχίσει να αγοράζει. Φαίνεται ότι το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV όχι απλά μπορεί να χαρακτηριστεί πετυχημένο, μπορεί να χαρακτηριστεί υπερπετυχημένο για την ώρα. Θα μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα εσόδων, εξόδων, και γενικότερα αποτίμηση πραγματική με το τέλος της χρονιάς, όταν και θα έχουμε τα πραγματικά νούμερα, είτε από την πώληση μεμονωμένων αγώνων, είτε από την πώληση των πακέτων για τις επίσης συνδρομές, έτσι ώστε να κάνουμε, να πούμε, ότι το ταμείο τελικά ήταν θετικό. Ο στόχος της ίσπραξης των 6 εκατομμυρίων πλάς νομίζω ότι είναι κάτι που θα επιτευχθεί πολύ πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς. Μάλιστα. Πολύ σημαντική υπόθεση και άλλη μια επανάσταση που ξεκινάει από εδώ. Από τον ΠΑΟ και από την Τούμπα. Μεγάλη υπόθεση. Ωραία. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι ο χρόνος μας πιέζει. Καλή αρχή ξανά. Θα τα λέμε καθημερινά. Καλή αρχή και στην εκπομπή, θα τα λέμε. Ναι. Πάντα για ένα μισάρο μεταξύ 2 και 3 θα είμαστε παρέα, Κωστή, για να τα λέμε έτσι, να το πω λαϊκά. Καθαρά και ξάστερα. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αυτά. Φεύγουμε. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Δεν φεύγει κανένας, εννοείται. 3-5 στο πέναλτι. Ευχαριστώ για τη μαζική παρουσία και σήμερα. Έτσι θα το κάνουμε. Το πρώτο μέρος με παιχνίδι, με διαγωνισμούς, όπως είπαμε. Στο δεύτερο με τον Κώστα Βασιλόπουλο να μας λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το ψητοπολείο Αθηνά, πλατείας Τερψιθέας Αμπελοκήπων 10, 2310, 600-655 είναι το μέρος στο οποίο θα φάτε υπέροχα ψητοπολείο Αθηνά με κρέατα από το κροπολείο Μιχάλης, όλα πεντανόστιμα, και θα σας έχω και νέα από εκεί, πολύ σύντομα, και τραπέζια θα δώσουμε και άλλα πολλά και ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ για τη μαζική παρουσία. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 8 με αθλητήριους και με ζουμουσού. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.